Ο Ιωάννης Δουκας Βατατζής ήταν αυτοκράτορας της Νίκαιας. Έθεσε τις βάσεις για την ανακατάληψη της βασιλεύουσας. Χάρη στις πολιτικές και στρατιωτικές αρετές του κατάφερε να διπλασιάσει τις κτίσεις που παρέλαβε. Γεννήθηκε στο Διδημότικο της Τράκης το 1193. Είχε προγόνους στην οικογένεια των Δουκών. Μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1204 από τους Λατίνους, βρέθηκε στη Νίκαια. Οι αρετές του αλλά και η ευγενική του καταγωγή εκτιμήθηκαν από τον Θεόδωρο Λάσκαρη. Τον τίμησε με το αξίωμα του πρωτοβεστιάριου, επικεφαλής του πρώτου τμήματος της αυτοκρατορικής φρουράς. Ελείψη άρενος διαδόχου, ο Λάσκαρης επέλεξε τον Ιωάννη ως διάδοχό του. Του έδωσε την κόρη του Ειρήνη για σύζυγό του. Τα αδέλφια του Θεόδωρου δεν συμφώνησαν με τη διαδοχή του αδελφού τους από τον Ιωάννη. Κατέφυγαν στην αυλή του Λατίνου αυτοκράτορα Ρομπέρτου του Δεύτερου, σκοπός τους να ανατρέψουν τον νέο αυτοκράτορα. Ο Ρομπέρτος τους πρόσφερε στρατό και τους βοήθησε να στρατολογήσουν και επιπλέον μισθοφόρους. Ο στρατός αυτός διεκπεραιώθηκε στη Βιθυμία και οι εχθροπραξίες ξεκίνησαν στις αρχές του 1223. Η αποφασιστική μάχη δόθηκε στο Πιμανινό το επόμενο έτος, όπου τα ελληνικά στρατεύματα, με επικεφαλής τον ίδιο τον Ιωάννη, συνέτριψαν τους αντιπάλους. Με τη βοήθεια του στόλου τα στρατεύματα του Βατατζή διέσχισαν τον Ελίσποντο. Απελευθέρωσαν αρκετές πόλεις της Τράκης και Λατίνοι περιορίστηκαν πίσω από τα τείχη της πόλης. Τα περισσότερα νησιά του Αιγαίου απελευθερώθηκαν από τον αυτοκρατορικό στόλο. Η Ρόδος κυβερνούνταν από τον Βυζαντινό άρχοντα Λέοντα Γαβαλά. Μετά από κάποιες εχθροπραξίες, δέχθηκε την επικυριαρχία της Νίκαιας το 1233. Ο Ιωάννης Βατατζής αντιμετώπισε νέα εισβολή των Φράγκων υπό την ηγεσία του Ιωάννη Βριένου. Η προσπάθεια να ανακαταλάβουν τα μικρασιατικά εδάφη που είχαν χάσει, πνίγηκε στο αίμα. Το 1246 βρέθηκε στη Θράκη επιθεωρώντας τις φρουρές των ελληνικών πόλεων. Μαθαίνοντας ότι ο βασιλιάς της Βουλγαρίας Καλυμάν πέθανε, επιτέθηκε κατά των Βουλγάρων. Σε σύντομο χρονικό διάστημα προσαρτήθηκε στην αυτοκρατορία ολόκληρη η Νότια Βουλγαρία. Απελευθερώθηκαν τμήματα της Μακεδονίας και σημαντικές πόλεις όπως η Βέρεια, οι Σέρες και άλλες. Στράφηκε τότε κατά της Θεσσαλονίκης. Την κατέλαβε σε συνεργασία με τους δυσαρεστημένους από τη διακυβέρνηση, αριστοκράτες της πόλης. Ο Βατατζής εδραίωσε τη θέση του ως μοναδικός Βυζαντινός αυτοκράτορας στη συνείδηση των Ελλήνων. Συμμάχησε με τον αντιπαπικό αυτοκράτορα της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, Φρυντερίκο Χοενστάουφεν. Ο Γερμανός αυτοκράτορας εμπόδισε παπικά στρατεύματα να περάσουν από τα εδάφη του στη Βόρεια Ιταλία. Έτσι ο Πάπας απέτυχε να βοηθήσει τους Λατίνους της Κωνσταντινούπολης. Τον 13ο αιώνα η Μεσόγειος βρισκόταν υπό την κυριαρχία των Ιταλικών Ναυτικών Δημοκρατιών. Ιδίως η Βενετία διήνυε τον χρυσό αιώνα της. Είχε αποκομίσει τεράστια ωφέλη από την υποταγή της Κωνσταντινούπολης του Λατίνου το 1204. Ο Θεόδωρος Λάσκαρης είχε δώσει προνόμια στη Βενετία που ο Βατατζής όμως δεν τα ανανέωσε. Επιπλέον εκδίωξε τους Βενετούς από αρκετές παραλιακές πόλεις της Μικράς Ασίας όπως η Λάμψακος. Το 1247 ο στόλος της Γένουας και του Λατινικού Πριγκιπάτου της Αχαΐας επιτέθηκε κατά της Ρόδου. Τη στιγμή που ο αυτοκράτορας επιχειρούσε να απελευθερώσει την Κωνσταντινούπολη.
Ωστόσο αντέδρασε ταχύτατα, αποσπώντας μεγάλο μέρος του στρατού του. Για να υπερασπιστεί το σημαντικό αυτό νησί, που πάντοτε εποφθαλμιούσαν οι Ιταλικές πόλεις. Η δύναμη της αυτοκρατορίας της Νίκαιας στηρίχθηκε και στην άμυνα. Χτίστηκαν ισχυρά φρούρια κατά μήκος των ελληνοτουρκικών συνόρων και επαντρώθηκαν με στρατιώτες.